Λοιπόν, τούτο που είπες ξαναπέτω γιατί είναι τέλειο. Ξαναπέτω. Ιστριονικό κράτος. Ναι. Χαίρετε. Γεια. Γεια. Χαίρετε. Είμαστε εδώ με τον Πάνο και πάμε να παραλάβουμε κάτι που ήρθε στο Courier. Και εγώ γκρινιάζω. Γκρινιάζει γιατί είναι εκείνη η μέρα του μήνα που γκρινιάζω, γιατί έχει ζέστη, γιατί έχει το ένα, γιατί έχει το άλλο. Και μου λέει, έχεις λόγο που γκρινιάζεις, του λέω, ναι αγαπή μου, έχω λόγο, αλλά στο χέρι μας είναι να αφήσουμε την γκρινιά μου εδώ ή να το αφήσουμε να κάνει escalate σε ένα μέγκα καυγά. Α, και πιάσαμε τις μέγκα πυρκαγιές, τις μέγκα πλημμύρες, μέγκα θεοδονίες. Και έτσι θυμηθήκαμε τις δηλώσεις για τις μέγκα πυρκαγιές που έγιναν. Not, δεν ήταν μέγα πυρκαγιές, ήταν πυρκαγιές που έναν ανίκανο σύστημα δεν μπόρεσε να σβήσει. Και που η κυβέρνηση ονόμασε μέγα πυρκαγιές, ήταν τέλος πάντων κάποιοι εκπρόσωποι της κυβερνήσεως. Πού το βλέπαμε, άκουγα το σε έναν podcast, ναι. Το βλέπαμε σε μια καλή κυρία, ας πούμε, ναι, ναι. Πρωτοστασίδη γενικότερα. Ναι, ναι. Και έλεγε ότι ήταν μέγα πυρκαγιά, δεν ξέρω τι λένε οι μετεωρολόγοι, αλλά για μένα η πυρκαγιά αυτή στο Χαλάνδη που κατέκαψε την καμένη είναι η γυναίκα που ήταν εργαζόμενη. Ναι, ήταν μια μέγα πυρκαγιά. Ήταν μια μέγα πυρκαγιά, μετά θυμηθήκαμε τις μέγα πλημμύρες και γυρίζει ο Πάνος, ναι, και μου λέει, το ελληνικό κράτος μου λέει. Είναι ιστριονικό. Είναι ιστριονικό κράτος. Και είπες και άλλα ωραία πράγματα. Για πες τα τώρα που ανοίξα την καμέρα. Είπα, βαφτίζουν όλα τα προβλήματα, μέγα προβλήματα, κυρίως λόγω ανικανότητας και τεμπελιάς. Και κλαψίματος. Δεν μοιάζει αυτό με τους ιστριονικούς. Ναι. Η ιστριονική διαταραχή προσωπικότητας είναι μια διαταραχή για την οποία δεν έχουμε μιλήσει πολύ στο καναλί. Και γενικά δεν μιλάμε πολύ για την ιστριονική διαταραχή προσωπικότητας. Είναι μια διαταραχή προσωπικότητας που ανήκει στο β' πλέγμα, το αγαπημένο β' πλέγμα διαταραχών προσωπικότητος. Ναι. Μαζί με την ναρκισιστική διαταραχή προσωπικότητας, μαζί με την... Το αλίμονό μας πλέγμα. Ναι, ναι, μαζί με την αντικοινωνική διαταραχή προσωπικότητας και την οριακή. Εγώ προσωπικά θεωρώ ότι η οριακή πρέπει να βγει από εκείνο το group, γιατί στο έχω πει και άλλες φορές. Θεωρώ ότι ένας άνθρωπος που έχει μόνο οριακή διαταραχή προσωπικότητας και δεν έχει στοιχεία ναρκισιστικά, αντικοινωνικά και ιστριονικά, μπορεί να είναι ένας καθοσπρέπει άνθρωπος και δεν ταιριάζει σε εκείνο το group. Αλλά δυστυχώς υπάρχει συνωσιρότητα. Έκανε μια πρόταση εκεί στους συντάκτες. Εμένα μου να ακούσουν ψες που σου είπα ότι έβλεπα εφιάλτες, είχαν σχέση και με αυτά οι εφιάλτες μου. Ότι με κατηγορούσαν οι καλοί μου συνάδελφοι ότι δεν είμαι επιστημονική. Επειδή μια ζωή προσπαθώ και μαθαίνω, διαβάζω τις καινούργιες εξελίξεις, προσπαθώ να είμαι μπροστά. Αυτοί οι οποίοι δεν γνωρίζουν τις εξελίξεις με λένε, μα δεν λέει επιστημονικά πράγματα αυτή. Πειράζει το no contact, γιατί τους γλιτώ, τους κόβει πελατάκια. Α, αυτό το έχεις πει χθες, για πες το κι αυτό. Το no contact, λέω, τους πειράζει γιατί τους κόβει πελατάκια. Μου λέει ο Βάρος χθες, τους αδιάβαστους ψυχολόγους τους ενοχλεί που κηρύττει στο no contact γιατί τους κόβει τα πελατάκια. Γιατί άμα κηρύττουν εντός αγωγικών στους θεραπευόμενους, στους πελάτες τους, να αγαπάτε τους γονείς και να συμφωνείτε τους γονείς και να πηγαίνετε αγκαζέ με τους γονείς, τότε θα. Συγχώρεση και εκείνο και τ' άλλο. Τότε θα έχουν εξασφαλισμένη διαβίου πελατεία. Γιατί αν δεν συγχωρήσει τους κακοποιητές του κάποιος, συνεχώς θα πηγαίνει ξανά στον ψυχολόγο για να τον φτιάξει. Και αν ο ψυχολόγος του λέει να αγαπάς τους γονείς σου και να τους συγχωρείς, δεν θα τον φτιάξει ποτέ. Έτσι. Επιφανειακά θα τον κάνει να νιώσει λίγο καλύτερα. Τέλος πάντων, πάμε πίσω στην ιστριονικότητα. Στην ιστριονικότητα. Λοιπόν, υπάρχει μια εκφράση στα αγγλικά που λέγεται drama queen. Αυτή είναι drama queen. Εγώ νομίζω πρέπει να λέγεται και drama king, όχι μόνο queen. Γιατί έχει και άντρες που έχουν ιστριονικά στοιχεία. Η ιστριονική διαταραχή προσωπικότητας έχει να κάνει με έναν άνθρωπο ο οποίος συστηματικά ως παγιωμένο στυλ προσωπικότητας έχει το να κλαίγεται και να δραματοποιεί τα πάντα και αυτός ο άνθρωπος λαμβάνει τεράστια ικανοποίηση ψαρεύοντας, αλλιεύοντας τον ίχτο, την προσοχή και την ενέργεια των άλλων ανθρώπων. Όπως και με την ναρκισιστική προσωπικότητα υπάρχει το ναρκισιστικό στυλ προσωπικότητας, έτσι υπάρχει και το ιστριονικό στυλ προσωπικότητας. Δηλαδή δεν χρειάζεται να είμαστε διαπιστωμένοι ψυχολόγοι που να έχουμε πάρει την άδεια για να κάνουμε το MPI, για να διαγιγνώσουμε έναν άνθρωπο και να πούμε αυτός έχει ένα ιστριονικό στυλ. Μπορεί και ένας απλός άνθρωπος να αναγνωρίσει το ιστριονικό στυλ προσωπικότητας, το δραματικό, το κλαμμένο. Και αυτό είναι πολύ επικίνδυνο, ε. Και ποιοι είναι πιο επικίνδυνοι να πέσουν στην παγίδα των ιστριονικών τύπων και τύπισσων? Και οι over-empaths.
Οι άνθρωποι έχουν υπερβολική ενσυναίσθηση. Για παράδειγμα, αν έχεις μεγαλώσει με μια μανούλα η οποία είναι τερατούλα, σε χτυπάει, σε βαράει, σου φέρεται άσχημα, σε προσβάλλει, σε μειώνει, αλλά κλαίγεται συνεχώς για έναν μπαμπά που είναι κακός, που είναι παλιάνθρωπος, που της κάνει το ένα το άλλο, τα οποία εσύ δεν τα έχεις δει ποτέ. Ποτέ. Ποτέ δεν τα έχει δει, αλλά η μανούλα συνεχώς λέει: ο πατέρας σου άχρηστος, το τέρας μου κάνει το ένα, μου κάνει το άλλο, με έδιρε, την έδιρε, αλλά ποτέ δεν τον είδαμε να τη δέρνει. Να δέρνει αυτή τα παιδιά όμως και δει τα αγόρια. Το είδαμε και το συστηματικός. Οπότε εσύ εξελίσσεσαι σε έναν άνθρωπο που έχει πολύ ψηλά αναπτυγμένη την ενσυναίσθηση. Οπότε αν συναντήσεις έναν άνθρωπο με ιστριονικό στην προσωπικότητα που θα δραματοποιεί όλα και τα μεγαλοποιεί και τα παρουσιάζει ως wow. Τσιμπάς. Προσοχή όμως, προσοχή. Γιατί οι ψυχοεκπαιδευόμενοι ναρκισσιστές, τα ψυχοεκπαιδευόμενα τσογλάνια, οι ψυχοεκπαιδευόμενοι ναρκισσάροι, μπορεί να αποκαλέσουν ένα θύμα ναρκισσιστικής κακοποίησης ως ιστριονικό όταν λέει την αλήθεια του. Και λέει, λες την αλήθεια σου επειδή σ' αρέσει να κλαίγεται, να κλαίγεσαι. Πώς ξεχωρίζουμε κάποιον άνθρωπο που του αρέσει να κλαίγεται και είναι ιστριονικός από κάποιον άνθρωπο που είναι πολύ τραυματίας ψυχικά αλλά δεν του αρέσει να κλαίγεται? Κάποια στιγμή αυτός που δεν του αρέσει θα προσπαθήσει να σταματήσει να κάνει δουλειά. Ο άλλος δεν κάνει. Αυτός, σωστά. Και αυτός ο οποίος διηγείται μια ιστορία χωρίς να είναι ιστριονικός δεν σε αφήνει με βάρος. Δεν σε κάνει να νιώθεις απελπισία και βοηθησία. Και δεν σου το φορτώνει, δεν προσπαθεί να σου το φορτώσει. Ναι. Δηλαδή λέει την ιστορία του, αλλά αναλαμβάνει την ευθύνη της ιστορίας του. Ο στόχος του δεν είναι να σε επιβαρύνει. Ο στόχος του δεν είναι να πάρει προσοχή και ενέργεια από σένα, να σου ρουφήξει ενέργεια. Ο στόχος του όταν διηγείται την ιστορία, ποιος μπορεί να είναι? Να βρει στήριξη. Ή μπορεί να είναι η πιο ουσιαστική σύνδεση. Ναι, και σύνδεση. Όπως έπαθα εγώ χθες το βράδυ έπαθα μεγάλο χατά. Χατά. Είναι χατά στην Κυπριακά. Το έχω καταλάβει τι είναι, ζημιά. Αλλά δεν ξέρω τα λέξη. Έπαθα μεγάλη ζημιά γιατί πήγαμε μια βόλτα και είχαμε οδηγητικό χρόνο όπως έχουμε τώρα, αλλά δεν ήταν νύχτα, οπότε δεν μπορούσαμε να τραβήξουμε βίντεο, μιλούσαμε μεταξύ μας. Χωρίς να σημαίνει ότι δεν μπορούμε να μιλάμε μεταξύ μας και τη μέρα, αλλά επειδή έχουμε μικρά παιδιά, μικρά σκυλιά, μικρά γατιά. We make most of our time. Όπως μια καλή νοικοκυρά παίρνει ένα κοτόπουλο και κάνει τρία φαγητά από το ίδιο κοτόπουλο, έτσι και εμείς. Μια βόλτα τώρα που πάμε για το SES, θα πάμε και στο σούπερ μάρκετ, θα κάνουμε και βίντεο και ούτω καθεξής. Τέλος πάντων, έλεγα στον Πάνο, σε κάποια φάση του λέω, η χειρότερη μέρα της ζωής μου, 17η Αυγούστου 1996, του λέω, πήρε τόσα views και που να ξέρω ο κόσμος και την άλλη χειρότερη μέρα της ζωής μου, που ήταν η Δευτέρα Μαΐου 2000. Και μου λέει, δεν μου την λες. Και μέχρι να πάμε από το χωριό στη Λευκοσία, του είπα την μισή ημέρα. Την είπαμε και αυτή. Και στην επιστροφή την υπόλοιπη μισή. Του την είπα. Τσαντίστηκα. Εννοείται όταν πήγαμε σπίτι μου είπε, μα ακόμη να πας no contact με αυτά τα πρόσωπα. Πρόσωπα από το πολύ μακρινό παρελθόν που εγώ νομίζω ότι είχα ξεπεράσει το ζήτημα. Αλλά μπήκα και τους έκανα όλους no contact. Yeah. Όταν μου είπες, μπλόκαρε από παντού αυτόν και αυτόν και αυτόν και αυτόν τον άνθρωπο που σε έχει κακοποιήσει ψυχικά, που σε έχει κάνει, που εσύ τους έχεις συγχωρήσει και δεν ασχολείσαι, αλλά τους έχεις μέσα στο Facebook και στο Messenger και μπορούν να σου στέλνουν όποτε θέλουν. Στέλνουν να σε βλέπουν. Ναι. Μου είπε ο άντρας μου να σου κάνω no contact, εγώ έκανα τους. Να τους κάνω blog, έκανα τους. Που παντού και από το WhatsApp, και από το Messenger, και από το Facebook. Όμως τι έγινε το βράδυ? Σε επισκέφτηκα. Ήταν το εφιάλτη. Το ανάγνωσμα, πώς σε εφιάλτησε? Όπως το φίλο μας από το πέμπτο που τον επισκέπτονται. Επιστροφή, που είσαι μπουσέκα. Επιστροφή από το παρελθόν. Ήρθαν όλοι στον ύπνο μου, όλοι. Ξανάζησα μεγάλες στιγμές. Ο λόγος που το αφηγήθηκα στον Πάνο ήταν γιατί ήταν ένα κομμάτι μου που νομίζω ήταν καλύτερα να το ξέρεις. Δηλαδή νιώθω ότι μετά που το άκουσες με καταλαβαίνεις καλύτερα, δεν είναι? Αυτό είναι το φυτόριο που θα έρθουμε μετά να φτιάξουμε την... Okay. Και επειδή μου το ζήτησες κιόλας. Και επειδή δικαιούσε να γνωρίζεις σημαντικές μέρες του παρελθόντος μου. Ναι. Πώς και εσύ μου έχεις διηγηθεί τις δικές σου? Όχι, καλό μου έκανε. Το έμαθα. Ναι. Και μετά άρχισε να παραμιλάει. No contact μέχρι να δεις ο ήλιος.
Μέχρι να σβήσει ο ήλιος. Μέχρι να σβήσει ο ήλιος. Το λέγε. Μέχρι να σβήσει ο ήλιος. Μετά αυτός καλά κοιμήθηκε. Εγώ είχα φιάλτες. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Αλλά κοίτα ρε παιδί μου, άνθρωποι που έχουν τραυματίσει βαθιά ψυχικά πριν 25 χρόνια και εσύ νομίζεις ότι το ξεπέρασες και τους έχεις συγχωρέσει. Όχι, μπορεί και να το ξεπέρασες, όχι μπορεί, το έχει ξεπεράσει και έχει συγχωρέσει. Ναι, αλλά αυτό, δεν σημαίνει, αυτό δεν σημαίνει ότι αφήνεις χώρο, ρε παιδί. Ναι, ρε παιδί, δηλαδή είμαι η χαζή της υπόθεσης με το να είχα φίλους στο Facebook όλα αυτά τα τσογλάνια. Η χαζή της υπόθεσης, η καθυστερημένη της υπόθεσης. Και έχω κάθε δικαίωμα να μην θέλω να βρίσκομαι και στον ίδιο χώρο μαζί τους. Ναι, γιατί κάθε δικαίωμα απολύτως. Ξέρεις, αυτές τις μέρες έχει ξυπνήσει εκείνο το παιδί που είχα μέσα μου, το... που έχουμε όλοι μέσα μας. Εκείνο το παιδί, το 7χρονο, γύρω στα 7 χρόνια, το οποίο μου λέει μίλα, άνοιξε το στόμα σου και μίλα, πες τα όλα. Γιατί ξέρεις, κατά το τσοβόλα, δώσ' τα όλα, θέκλα, πες τα όλα. Έτσι. Είχα και εκπομπή, πες τα θέκλα, το 2013-2014. Σε λίγο θα στρέψεις δεξιά, μωρό μου, είναι πολύ καλό. Ξέρεις, οραματιζόμουν πάντα αυτό το πράγμα, το έκανα vision, ότι σε κάποια φάση, όταν θα γίνω ορφανή με φυσικό τρόπο, να πεθάνουν οι γονείς μου σε βαθιά γεράματα, ότι θα έγραφα ένα βιβλίο με όλη την... Είναι στη δεξιά πλευρά, μωρό μου. Αλλά μπορείς να με αφήσεις εμένα στην αριστερά πλευρά και να πας εσύ στη δεξιά. Κατάλαβες, πάρκαρε εδώ και μπορείς να πας εσύ. Περιμένω τον πάνω που πήγε να... Τώρα το σκέφτηκα ότι θα ακούγεται και του τι λέει εκεί μέσα. Σκέφτηκα μέχρι να έρθεις να μιλούσα μόνη μου, αλλά μετά σκέφτηκα ότι φοράς το μικρόφωνο. Ναι. Θα γραφτεί μέσα στο βίντεο και συνομιλία στο SES. Ξανά έβαλες τώρα. Τώρα έβαλα τον, ναι. Που λέει, αν είσαι ένας κακός άνθρωπος όμως, μη κακό. Και εμάθαινες όλες αυτές τις ιστορίες τις δικές μου. Αν ήσουν κακοήθης, όταν τσακωνόμασταν θα μου λέγεις, α, τέτοια έκανες και σε δέρναν, τέτοια έκανες και σου φέρονταν έτσι. Την κατώ σου καταλαβαίνω τους βασανιστές σου. Έχω σε... ζήσει αυτό. Α, ναι, πες λίγο γι' αυτό. Είναι ακριβώς όπως το λες. Ό,τι πεις, ό,τι μοιραστείς θα χρησιμοποιηθεί εναντίον σου. Ναι, η ευαλωτότητα. Το έχεις πει και στην ομάδα, ναι, στο πέμπτο επίπεδο. Για την ευαλωτότητα. Ναι. Ότι... Η ευαλωτότητα είναι τρόπο σύνδεσης, αλλά όχι με τσογλάνια, ρε φίλε. Ναι. Πρέπει να είσαι με άνθρωπο. Αν είσαι με τσόγλανο, σε κατά μπιπ μετά. Δηλαδή, λες τα ευάλωτα σημεία σου, λες τις δυσκολίες σου, λες τα δράματα σου, τα μεγάλα, ρε παιδί μου. Ναι. Και μετά στην πρώτη ευκαιρία θα στο χτυπήσει. Θα πει, α, τον καταλαβαίνω τον πρώην άντρα σου που σε κακοποιούσε. Τέτοια μπίπη σου να έχει σε κακοποιήσει. Καταλαβαίνω την πρώην γυναίκα σου που σε απάντησε. Όχι στην πρώτη ευκαιρία. Όταν θα αρχίσει η απαξίωση, γιατί θα αρχίσει όταν θα είσαι με τέτοιου, θα τα κάνει συνέχεια αυτά. Συνεχόμενα. Δεν μου λες αυτή η ναρκισάρα η μεγάλη που σε καταταλαιπώρησε εσένα, είχε και ιστρονικά στοιχεία. Είχε ιστρονικά ή όχι. Όχι πολύ. Όχι πολύ. Okay. Προσπαθώ να σκεφτώ εγώ για ιστριονικούς. Έχω άλλη ιστριονική φίλη. Είχα μάλλον. Και είναι τη φίλη που είχες και τώρα, ναι, δεν έχεις. Ναι, ναι. Ξέρεις ότι πρέπει να βρεις τρόπο να επιστρέψεις πίσω. Θα το βρεις. Αυτό που με πάει τώρα. Αυτό δεν ξέρω που σε πάει, αλλά εντάξει, πήγαινε από εκεί που σε πάει και θα επιστρέψει. Πρέπει να κάνεις επαναστροφή στην ουσία. Κάτσε, θα πάω δεξιά. Καλά, εκείνη η φίλη σου ήταν όλα τα λεφτά. Αυτή ήταν όλα τα λεφτά. Textbook case. Ναι, 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 ναι. Έχω μια πολύ καλή φίλη μου, λέει, και όταν γνωριστήκαμε πρωτού βρεθούμε από κοντά. Ναι. Και μετά, παντρεμένη κιόλας αυτή η φίλη, και με, ναι, παιδιά. Ναι, ναι, ναι. Η οποία κάθε φορά που την πονούσε ένα σπυράκι, κάθε φορά που την ενοχλούσε ένα ματοτσίνορο, κάθε φορά που δεν ξέρω εγώ τι είχε, ένα φόβο, κάτι, έπαιρνε τον πάνω τηλέφωνο να κλαίγεται με τις ώρες. Και εσύ νόμιζες κιόλας ότι έκανες και καλές πράξεις. Ναι, ναι, το είχα δει. Ναι. Και μου λέει, είναι αυτή η κοπέλα, έχει πολλά ψυχολογικά, είναι κρίμα και τη βοηθάω. Ήταν πρωτού βρεθούμε από κοντά, όταν μιλούσαμε, ήσουν εσύ Λαρίσα και εγώ Κύπρο, και σε κάποια φάση μου τη γνώρισες κιόλας. Ναι. Και μου λέει, θέλει να σε γνωρίσει. Και είμαστε σε three-way βιντεοκλήση. Ναι. Και μου λέει, κλείσ' τον αυτόν να μιλήσουμε μόνες μας. Και της λέω, με αυτόν τάχω, δεν είναι με σένα, εσένα τώρα σε γνωρίζω. Και μετά σε κάποια φάση που πάλι είχε κάνει και τη λιπόσουνα και αυτά, της λέω, για πες τι έχεις ρε παιδί μου, και μου λέει τι έχει. Και της λέω, κοίταξε, με βάση αυτά που μου λες, πρέπει να κάνεις τη θεραπεία που σου είπε ο ψυχίατρος, την οποία εσύ πήγαινε αριστερά ξανά, maybe. Δεν θα βγούμε στο κεντρικό. Ναι. Να γυρίσουμε πίσω. Α, οκ. Okay.
Εντάξει. Και τη λέω, γιατί η θεραπεία που σου λέει ψυχία του δεν την κάνει. Αφού έχει τη συνταγή σου, γιατί δεν την παίρνει. Όλοι οι άνθρωποι παθαίνουμε κρίση πανικού, αλλά πίνουμε τα χάπια μα και είμαστε εντάξει. Αν μπορεί να πα από εδώ, και μετά ξανά μπορεί. Και εμεί έχουμε κρίση πανικού, αλλά πίνουμε τα χάπια μα και είμαστε εντάξει. Δεν κάνουμε έτσι. Δηλαδή, η κοπέλα πήγε στο γιατρό, ο γιατρό τη έδωσε τη θεραπεία, δεν έπαιρνε τα χάπια τη, αλλά απευθυνόταν στο δικό μα άντρα για να την παρηγορεί. Οπότε την πρώτη μέρα που γνωριστήκαμε εμεί διαζώσει. Εγώ είχα κατέβει στο αεροδρόμιο, θυμάσαι που ντρεπόμουν και κρυφτεί στους τουαλέτες. Ναι. Κατεβαίνω έξω και μου λέει πω πω με πήρε αυτή η καημένη φίλη μου και μου κλεγόταν και είδα και έπαθα να της κλείσω το τηλέφωνο γιατί της λέω θα κατέβει θέκλα από το αεροπλάνο και δεν θα μπορώ να, να με παίρνει τηλέφωνο γιατί με βρίσκει. Και μόλις μπαίνω μέσα στο αυτοκίνητο, τζουπ τηλέφωνο, τζουπ τηλέφωνο, τζουπ τηλέφωνο. Εσύ της το απαντούσες από. Δεν της το απαντούσες, απόρριψη. Οπότε μπαίνω εγώ στο κοινό chat που είχε δημιουργηθεί και της γράψω γλυκιά μου, μόλις έχουμε συναντηθεί. Θέλουμε έτσι να δούμε ένα τον άλλον. Την πρώτη φορά που συναντιόμαστε μετά από τόσο καιρό που μιλάμε, για ό,τι προβλήματα έχεις να απευθύνεσαι στον άντρα σου, της είπα. Και δεν μου ξαναμίλησε ούτε σένα, μα γιατί άραγε. Μετά μας μπλόκαρε. Κοίταξε, μα συμπλοκάρουν τέτοιοι τύποι. Αυτή ήταν ιστηριονική by the book. Ναι, τέτοιοι. Wow. Και εσύ επειδή είσαι over empath, και ούτε πήγαινε το μυαλό του του συγκεκριμένο ότι υπήρχαν κι άλλα κίνητρα πέρα του κλαψίματος. Όχι. Μου λες αποκλείεται. Μα είναι παντρεμένη. Και του λέω κι εγώ, άτε ρε παιδί μου, πρώτη φορά ακούω παντρεμένη να βάλεις τον παντιχείρο. Αφού δεν πήγε το μυαλό μου, ρε. Τι να πάω, τι να κάνω. Sorry που γελάω. Τώρα αυτό σε κλείστο αυτό το πράγμα. Κλείστο γιατί αφού φτάσαμε εκεί που θα πάμε. Τώρα, τέλος. Τώρα είσαι με τη, με τη σύντροφο σου. Α, σου είπα το άλλο το ανέκδοτο. Στέλνει μου μια κοπέλα σήμερα μήνυμα και μου λέει θέλει να μου. Το ξέρω πως δεν πιστεύει στα ζώδια, αλλά μου στέλνει ένα screenshot ενός χάρτη ζωδιακού τη ημερομηνία 18 Αυγούστου 1996 και μου λέει ήταν όλα χάλια, όλα μαμημένα εκείνη την ημέρα. Χαχαχά, τη λέω. Εγώ τη 17 του Αυγούστου που ήταν η χειροτερμία τη ζωή μου, ήταν 18. Και μετά μου λέει: μα ψάχνει ημερομηνία, πε μου να μου κάνει το χάρτη. Να σου κάνω το χάρτη. Αν ήταν από του χάρτε. Θα σε πω το ριζικό σου. Θα σε πω το ριζικό σου. Αυτά που λε τα ιστερονικά. Μου λέει αφού είμαι ντρεμένη. Μήπως πήγαινε και στο κατηχητικό. Μπορεί. Μπορεί να είναι και θεοσεβούμενη. Μπορεί. Αντεκλείουμε και επανερχόμεθα. Το έκανα restart. Ξέρεις μερικές φορές πρέπει να κάνουμε και ζωή μας restart. Μόνο τα τηλέφωνα μας. Λοιπόν, περίμενε, περίμενε. Και μπορεί να γίνει η δουλειά σου. Θα στρίψεις δεξιά. Αν κάνει ο άνθρωπος restart, μπορεί να επανασυνδεθεί με τον εαυτό. Είδες τι μηνύματα μαθαίνουμε από το CarPlay του αυτοκινήτου. Ξέρεις τι σκέφτομαι τώρα. Σκέφτομαι ότι δεν είναι τίποτα τα ψώνια. Δεν είναι τα φυτά. Σκεφτόμουν ότι οι άνθρωποι που είναι ιστριονικοί επιβαρύνουν πάρα πολύ τους άλλους ανθρώπους, ειδικά όσους συνδέονται μαζί τους. Ο είναι ανυπόφοροι. Τους συναδέλφους τους, τους συζύγους τους, τα παιδιά τους, τους γονείς τους. Ο ιστριονισμός είναι πολύ επιβαρυντικός. Είναι τοξικός ο ιστριονισμός. Ναι. Δηλαδή ένας άνθρωπος κουβαλάει ένα βάρος, μπαίνει σε ένα δωμάτιο, ρε παιδί μου, και νιώθεις ότι μπήκε ένας τόνος μέσα στο δωμάτιο και εκείνον το βάρος προσπαθεί να σου το απειθώσει στους δικούς σου ώμους, ενώ δεν είναι δικό σου. Να πω μια καλύτερη λέξη. Πες. Να στο χρεώσει γενικότερα. Ναι, εν τω μεταξύ μπορεί να μην μιλά. Παθητική επιθετικότητα. Η τιμωρία της σιωπής, stonewalling, είναι όσον και φαίνεται παραξενών, μία από τις αγαπημένες μεθόδους τιμωρίας των ιστριονικών προς τους ανθρώπους που συνδέονται μαζί τους.
Δηλαδή, ο ιστριονικός, ένας άνθρωπος με ιστριονικό στυλ προσωπικότητας, θα προσπαθήσει να σου κλαφτεί, να σου πει ζήσα το ένα, ζήσα το άλλο. Και προσοχή, η ιστριονικότητα σημαίνει ότι χρησιμοποιώ τα τραύματα του παρελθόντος μου, τα οποία μπορεί να είναι και αληθινά, να μην είναι ψευτικά, ως άλλοθη για να σου προκαλέσω τραύματα στο παρόν. Ναι. Δηλαδή, εγώ δικαιούμαι να σε ξεγελάω, δικαιούμαι να σου μιλάω άσχημα, δικαιούμαι να σου κάνω bullying, δικαιούμαι να σε προσβάλλω, δικαιούμαι να σε ντροπιάζω, δικαιούμαι να σου κάνω όλα, να σου χρησιμοποιώ όλα τα όπλα του ψυχολογικού πελαιού πάνω σου, επειδή είχα μια πολύ δύσκολη παιδική ηλικία. Είσαι είχα... δεμένο άμεσα με τα αναρξάκια, ναι. Ναι, ρε. Ναι. Και... έχουν όλοι ιστριονική ναρξιστικό στυλ. Και το αντίστροφο ή όχι απαραίτητο? Όχι, δεν είναι απαραίτητο. Υπάρχει όμως συχνή αλληλοεπικάλυψη. Για να μην πω συνοσηρότητα, γιατί εγώ δεν θεωρώ αρρώστιες αυτά τα πράγματα, τα θεωρώ τρόπους λειτουργικότητας, στυλ προσωπικότητας, επιλογές ζωής. Τι είδους άνθρωπος θέλεις να είσαι, θες να είσαι παλιόπαιδο, θες να είσαι ένας καλός άνθρωπος. Γιατί είναι σίγουρα ο εύκολος δρόμος, ο δρόμος της κακίας, να κλαίγομαι συνέχεια για τα κακά που μου έκαναν οι άλλοι, να μην αναλαμβάνω καμία ευθύνη για αυτά που κάνω εγώ τώρα στο παρόν. Οπότε ο ιστριονικός στο παρόν θα κλαφτεί, θα κλαφτεί, θα κλαφτεί, θα κλαφτεί, θα πει κάμποσα και μετά. Όταν εσύ ξυπνήσεις σε κάποια φάση, λέει, μα τι έκαμε τώρα. Εντάξει, έδερνες τη μάμα σου, έδερνες ο πατέρας σου, έκαμε σου το ένα, έκαμε σου το άλλο, αλλά εσύ τώρα γιατί με απάντησες. Εσύ τώρα γιατί με πρόσβαλες μπροστά στον κόσμο. Θα σε τιμωρήσει με την τιμωρία της σιωπής. Θα σταματήσει να σου μιλά, θα κατεβάσει μούτρα, 10 τόνους μούτρα, και για μέρες, όχι ώρες, δεν θα σου μιλά. Το οποίο είναι δυσβάσταχτο. Το οποίο είναι μαρτύριο, κολαστήριο την τιμωρία της σιωπής. Ζήσεις το. Τη σιωπή. Την τιμωρία της σιωπής. Ναι. Πώς νιώθεις όταν, βίωνες την τιμωρία της σιωπής? Για μην λέω μόνο εγώ τη ζωή. Για να μην γίνουμε ιστορική τώρα, λοιπόν, τα δικά μου. Άγχος, άγχος, πολύ άγχος. Άγχος, άγχος. Ναι. Άγχος, φόβο. Άγχος αποχωρισμού. Ναι. Τουλάχιστον για μένα. Μπορεί το στυλ να μην είναι σε όλους το ίδιο. Κάποιοι μπορεί να θυμώνουν περισσότερο. Εγώ αγχωνόμουν. Εγώ θυμώνω πάρα πολλά. Την τιμωρία της σιωπής. Θυμώνω πλέον. Παλιά εφοβούμουν, τώρα θυμώνω πλέον. Δεν ανέχομαι με τίποτε πλέον την τιμωρία της σιωπής. Αυτό είναι καλό. Προτιμώ να με βρήσεις παρά να κατεβάσεις τα μούτρα σου. Ναι. Επειδή την έχω φάει με χρόνια, έχω φάει, για χρόνια έχω φάει την τιμωρία της σιωπής. Και το με μιλάς, σιώπα. Όχι μόνο να μην σου μιλούν, να σου λένε σιώπα. Γιατί? Τι μιλάς, δεν πρέπει να μιλάς. Πρέπει να μιλάς, σιώπα. Σιώπα. Μη διεκδικείς το δίκιο σου, σιώπα. Μη μου λες ότι έκανα λάθος, σιώπα. Μη μου λες τι θα γίνει τώρα που τα κάναμε όλα σκατά. Σιώπα, σιώπα. Θα σιωπήσω, θα σιωπήσεις και θα περάσουμε. Θα τα βάλουμε όλα κάτω από το χαλί και θα είμαστε μια υγιή ελληνική οικογένεια. Να μην πάμε μακριά. Θυμάσαι πρόσφατα που παρακολουθούσαμε κάποια family videos. Ναι, θυμάσαι? Ναι, αλλά ποιο λες τώρα, δεν μου έρχεται συγκεκριμένα. Αυτά που παρακολουθούσαμε στις 16 Αυγούστου. Ναι. Πριν 27 χρόνια, 26 χρόνια, 25 χρόνια. Θυμάσαι έναν πρόσωπο να μιλά, να χαρούμενο, να είναι, να κάνει engage με το περιβάλλον και τα άλλα πρόσωπα και ένα άλλο πρόσωπο να μετά μου τα κατεβασμένα σαν να και δεν ήταν εκεί. Εντάξει, νομίζω πως τα λέγεις ότι σου είπε κάποιο σιώπα στο βίντεο, γιατί δεν το θυμάμαι. Εντάξει, ναι, κατάλαβα τι λες, κατάλαβα ακριβώς. Το ναι. Σιώπα, εγώ το έχω ακούσει εκατομμύρια φορές στη ζωή μου. Το έχω ακούσει πάρα πολλές φορές από τους γονείς μου, το έχω ακούσει από τους συντρόφους μου τους προηγούμενους και από τα μεγάλα μου τα παιδιά. Σιώπα, 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 σιώπα. Σοβαρεύτου και σιώπα ήταν οι δύο εντολές. Σοβαρεύτου και σιώπα. Εγώ δεν δέχομαι ούτε σοβαρεύτω να ξανακούσω, ούτε σιώπα να ξανακούσω. Δεν το ανέχομαι πλέον. Έχω επαναστατήσει στα 50. Σοβαρά που σου μιλώ. Ναι, καταλαβαίνω. Καλά κάνεις. Ούτε να σιώπας εσύ δέχομαι. Στις αρχές που προστιγάμαι πάνω, εγώ επειδή έχω έναν μηχανισμό να μείνας, ρε παιδί μου, fight. Αλλά δεν δέρνω τον άλλον. Με το στόμα, με τα χέρια, θυμώνω. Δηλαδή, φτάνω σε ένα σημείο που κάνω μια ανέκρεξη και βάζω τις φωνές. Ο Καμίνος σου πάνω σε σιώπα. Όχι, εγώ δεν σου λέω σιώπα, μάλλον.
Σιωπούσες εσύ. Σιωπούσες εσύ. Σιωπούσε ο Πάνος. Και με κοίταζε έτσι τρομαγμένος. Και εγώ θυμώνω ακόμα παραπάνω. Ναι. Και λέω σου μια μέρα, ρε κουμπάρε, άμα θυμώνω να θυμώνεις. Εμένα και με κοιτούσε παραπαξενεμένος, σου λέει. Όταν το εφάρμοσες όμως, όταν θυμώνω να θυμώνεις, τι έγινε, τι επήλθε. Η ισορροπία. Το equilibrium. Μια ημέρα φώναζε. Τίποτε. Σε κάποια φάση αρκεύκε και φωνάζει και τούτος. Με τον ίδιο τρόπο με φώναζε εγώ. Σαν τον πελό δηλαδή. Και κοιταγυρίζει και κοιτάζει με και εγώ είμαι εντελώς ήρεμη. Θυμάσαι η φάση. Ναι. Πήγες κάτω στο δωμάτιο. Και λέω σου δεν σου ξανατύχε, ναι. Να φωνάζεις και το πρόσωπο στο οποίο φωνάζεις να είναι καλά. Έτσι όμως ηρέμησα γιατί αν εγώ φωνάζω σημαίνει ότι εγώ κραυγάζω. Τώρα δεν σας δίνω λέω μάθημα να φωνάζετε. Όσοι το έχουμε και φωνάζουμε, το έχουμε και προσπαθούμε να το ξεπεράσουμε για να μην βασανιζόμαστε και εμείς και να μην βασανιζόμαστε στους ανθρώπους που αγαπούμε. Όμως άμα το δεις και φωνάζεις. Και φωνάζεις στα καλά καθούμενα. Φωνάζεις γιατί κάτι συμβαίνει, ναι. Κάποιο κουμπί σου επατήθηκε. Ναι. Οπότε, ακόμα και μόνο το γεγονός ότι φωνάζεις δημιουργεί πρόβλημα στον σύντροφο σου. Αν ο σύντροφος σου ως αντιμετώπιση του προβλήματος έχει την τιμωρία της σιωπής, τότε σκατά! Έγινε ο Νικόλας. Σκατά. Καταλάβες, δηλαδή. Άθελα του ο ένας. Πολλές φορές είναι άθελα μας που πατούμε ο ένας τα κουμπιά του άλλου. Είναι έτσι, εμείς κάνουμε το πολλά συχνά. Από άγνοια, από αφέλεια, μπορεί να πούμε μια κουβέντα που να πατήσουμε ένα. Να πατήσουμε έναν τραύμα, ρε παιδί μου, να προκαλέσουμε μια απορρίθμιση χωρίς να το κάνουμε επίτηδες. Πάντα είναι άθελα. Όχι, αγάπη, μην το λες μεταξύ μας. Πάντα μας, είναι λέω, άθελα. Έχει ζευγάρια που είναι επισκοπού. Σε πατώ με πατά, σε τσαλαπατώ με σε τσαλαπατά, σε καταστρέφω με καταστρέφει. Όχι, ωραία, καυλώνουμε. Αλληλοκαταστρεφόμαστε. Δεν είναι τοξική σχέση μα. Μεταξύ μα, λέω άθελα. Μεταξύ μα, είναι άθελα, ναι. Ή εγώ να του πατήσω κάποιον γκάλλον, ή να του πατήσει κάποιον γκάλλον. Η φυσιολογική αντίδραση όταν σου πατήσουν τον γκάλλον να πει αχ, πονώ! Είναι τούτη φυσιολογική αντίδραση. Να τσιρίξει. Αν εσύ τσιρίξει και ο άλλο κατεβάσει τα μούτρα του και κοιτάζει τρομαγμένο. Τότε συνήθως άσχημα που εφώναξες, επειδή σου πάτησε τον γκάλο, καταλάβεις. Δηλαδή, πώς γίνεται η επαναθυματοποίηση του θύματος μέσα από την τιμωρία της σιωπής. Δηλαδή, όταν είναι αρκισάρα, ορκίζει η ιστριονική αρκισάρα, αντιληφθεί ότι έκαμε τα σκατά και κατάλαβε την το θύμα της, τότε τι θα κάνει, θα κατεβάσει ρολά. Για να σε απορριθμίσει πλήρως, να ξεχάσεις εντελώς το αρχικό γεγονός. Συζητήσαμε έτσι φάσεις. Και στο δικό σου το ένδοξο παρελθόν και στο δικό ναι, μου. Ναι. Φάσεις μεγάλης δόξας. Δηλαδή γίνεται η μαλακία ξεκάθαρα, αντιδρά ο συνεξαρτώμενος, ο γαλαντόμος συνεξαρτώμενος. Ναι. Ο γαλαντόμος συνεξαρτώμενος εντελώς απρόσμενα και χωρίς να το περιμένει και όντως από τον εαυτό του αντιδρά και λέει «Οψ, τι έκαμε τώρα, τι μου είπες τώρα, τι, πόσο με τραυμάτισες, πόσο με πρόδωσες, πόσο έκανε». Ξύπνησαν οι σκλάβοι, τι να κάνω για να τους αντιμετωπίσω το σκλάβο που είχε και δίκιο. Αυτό πονάει περισσότερο. Ας κατεβάσω τα μούτρα μου. Ας σταματήσω, ας κατεβάσω ρολά. Ας μην μιλάω για μέρες. Οπότε ο σκλάβος θα γίνει τόσο σκατά, τόσο χάλια. Γιατί λέει, θα χάσω τον αφέντη μου, την αφεντική μου. Πώς θα ζήσω εγώ χωρίς σκλαβιά. Οπότε ξεχνιέται παντελώς το αρχικό πρόβλημα. Και μετά πας και παρακαλάς αυτό που κατεβάζει τα μούτρα του να τα ανεβάζει. Όχι κύριε. Εγώ πρόσεξα όταν κατεβάζεις τα. Τις αρχές τώρα δεν το κάνεις πλέον. Όταν κατεβάζεις τα μούτρα σου, εγώ τσιριλού. Και σου. Σήκω στα πάνω γρήγορα. Σήκω στα μούτρα. Σήκω στα μούτρα σου πάνω γρήγορα. Δεν το δέχομαι. Γι' αυτό όταν κάτω από το σχόλιο του Τσιτσιπά, το βίντεο του Τσιτσιπά, ρωτούσαμε. Εσύ θα με χώσουν να σε βρίσουν τα παιδιά σου. Ναι, θα με χώμουν. Αν έκανα μαλακία να με βρίσουν. Καταλαβες. Κατάλαβα, απόλυτα. Δηλαδή, πες ότι εγώ. Είναι ψεύτικες σχέσεις αυτές. Ναι! Ψεύτικες και εκμεταλλευτικές. Ναι! Η τιμωρία της σιωπής είναι μεγάλη πουτάνια. Τεράστια. Δεν λέω ότι έκαμνε το επίτηδες. Ο Πάνος ο καημένος, ό,τι έμαθε ο άνθρωπος, επαναλάμβανε. Εγώ προσπαθούσα να επεξεργαστώ, ρε παιδί. Σε έκαμνε φρύζ, νομίζω παραπάνω. Ναι. Επάγοντες παραπάνω. Έριτα κακόβουλη τη μορία της σιωπής και λέει μου, πες μου τι να κάνω. Φώναξε μου και εσύ πίσω σου λαλού. Πες μου τα παραπονά σου. Ναι παιδί μου, το θυμικό του κάθε ανθρώπου όμως είναι διαφορετικά ρυθμισμένο, καταλαβες. Ναι, τούτον ήταν μέχρι να γνωριστούμε ναι. Βαθύτερα.
Ήταν μέχρι να μάθουμε ο ένας τον άλλον και να καταλάβουμε, στην ουσία να καταλάβουμε τα κίνητρα ο ένας του άλλου. Γιατί παρόμοια σκηνικά με το που περιγράφουμε εμείς μπορεί να τα παίζει, να παίζουν σε ένα ζευγάρι που να έχει εξαιρετικά τοξική σχέση. Και μπορεί να αρχίσει και να παρακολουθούν τώρα το βίντεο και να λένε: α, κοίτα, και η Θέκλα και ο Πάνος κάνουν έτσι, άρα και εμείς είμαστε τέλειο ζευγάρι. Καλή που είμαστε. Α, ναι. Πού είναι τόσο κύριο τώρα, τι κατέβασε με στον δρόμο. Να το έλα. Πώς σκούπιδα. Αντίσταση στους σκουπιδιάδες που μας δίνουν καιρό στα σκουπίδια, τα πέταμε στον δρόμο. Και αυτά εδώ που λέμε και παραπέμπουν και στα πώς καυγαδίζουμε υγιώς. Ναι, ναι. Και το webinar πώς καυγαδίζουμε υγιώς, αλλά είχαμε και βίντεο πώς καυγαδίζουμε υγιώς. Ναι. Ναι. Κάπου δες. Οπότε, ο ιστριονισμός είναι ύψιστη μορφή χειριστικότητος, ύψιστο εργαλείο αποφυγής αναλήψεως ευθύνης. Ο ιστριονισμός δεν είναι χαριτωμένος καθόλου. Ούτε κάνουμε καμία μαγκιά να λυπούμαστε το κάθε προβληματικό άτομο το οποίο χρησιμοποιεί το κλάψιμο για να κερδίσει κάτι από μας. Δεν μου λες τώρα, μωρό μου, σχεδόν ένα χρόνο μετά μπορείς να καταλάβεις εκείνη η φίλη σου που κλαιγόταν δεν μπορούσε να ήθελε να πάρει από σένα. Λέμε τώρα έτσι, υποθέσεις. Κάνω μια υπόθεση. Για πες. Είναι, εντάξει, τι να πω τώρα, είναι τραγικό. Για πες. Αυτό που είπαμε και προηγουμένως, τώρα άμα είχε τέτοια πράγματα στο μυαλό της, τι να πω, κρίμα. Κρίμα. Κρίμα για αυτήν, κρίμα για μένα που ασχολήθηκα, κρίμα για όλους. Ναι, κατάλαβες ότι ο εαυτός μας είναι πολύτιμος και ακόμη και αν είμαστε single και αν είμαστε μόνοι μας και δεν έχουμε σύντροφον, δεν είναι καλά να ξοδεύουμε τον πολύτιμο εαυτό μας σε ανθρώπους οι οποίοι είναι αρπακτικά και είναι βαμπύρ ενέργειας. Ναι, εγώ δεν είχα φανταστεί κάτι τέτοιο. Ούτε μου είχε περάσει φυσικά εμένα από το μυαλό. Πού να φανταστείς εσύ ότι υπάρχει γυναική επουνηριά? Όχι, γυναίκα, όχι από το θέμα της πονηριάς. Δεν είχα καταλάβει ότι μπορεί να ήθελε κάτι. Ρε παιδί μου, μόλις ήξερε ότι ήρθε η νέα σου σύντροφος, έπαθε ένα μοκ, να κάνει call bombing την πρώτη συνάντηση διαζώσης. Μα τότε άρχισα και εγώ, ρε παιδί μου, να το βλέπω. Μιλάμε για πριν τώρα. Μιλάμε για πριν. Πούθου. Πούθου! Ξέρεις ποιο είναι το θέμα. Το θέμα είναι ότι τέτοιοι άνθρωποι έχουν πολύ βρωμική ενέργεια. Έχουν λερωμένη ενέργεια πνευματικά. Οπότε, αν ασχολούμαστε μαζί τους, πέφτει και η δικιά μας η ενέργεια. Πώς έλεγε η άλλη Ναρκισάρα, ότι με ρίχνεις πνευματικά. Ναι, όντως, ναι. Αυτοί όντως μας ρίχνουν πνευματικά. Ναι. Οπότε, ακόμη και στην περίπτωση την δική σου που ήσουν αφελέστατος και δεν αντιλαμβανόσουν ότι η κυράτσα ήθελε να σε πλευρίσει. Ο Σιω Μάρτυρες όλες, Αγίες. Εγώ απορώ πως με ερωτεύτηκες που δεν σου κλαφτήκα καθόλου, ρε κουμπάρε. Πώς και το... Κάτι πήγαινε καλά. Καθόλου δεν σου κλαφτήκα, τα προβλήματα μου σου τα είπα τώρα, ένα χρόνο μετά. Κάτι είχε αρχίσει να διορθώνεται. Κάτι έκανα κι εγώ, κάτι έκανες κι εσύ, κάτι έκανα. Ναι, αγαπη μου, σίγουρα, δεν σημειώνω για όνομα του Θεού. Τέλος πάντων, μπορεί να μην πάει το μυαλό μας και να μην κάνουμε πράξεις του στυλ να τα φτιάξουμε μια παντρεμένη με ένα παντρεμένο. Μόνο και μόνο ότι μας απασχολεί νυχθημερών έναν τέτοιο πρόσωπο το οποίο στην ουσία μας λέει ψέματα. Γιατί κάποιος ο οποίος δεν φανερώνει τα πραγματικά του κινήτρα και παίρνει τηλέφωνο και λέει: πονάω, πονάω, πεθαίνω, 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 είμαι άρρωστη, δεν πειράζει, δεν πεθαίνω, πεθαίνω πάνω, θα πεθάνω, θα πεθάνω. Μας αποσπά πολύτιμο χρόνο, γελά τώρα, γελά τώρα. Μας αποσπά πολύτιμο χρόνο που του να ηρεμήσουμε, να ασχοληθούμε με τα παιδιά μας, με τον εαυτό μας, να κάνουμε ελληνική ψυχοεκπαίδευση, λίγο διαλογισμό, κάτι τέλος πάντων να γίνει η καλύτερη ζωή μας. Ναι. Παρά να είμαστε υπηρέτες των κλαψομουνιδικών ναρκισσακίων των ιστριονικών. Έμα! Έμα! Είπα το. Κάνει. Άτε, γεια. Γεια. Όπως καταλαβαίνετε, φτάσαμε σπίτι. Ρε, είχα κι άλλα να πω. Πολλά, αλλά φτάσαμε σπίτι. Κάνει. Νησάφι. Κάνει. Πάει.